Στην σημερινή κλήρωση και στο Διοικητικό Συμβούλιο εδώ στην Super League 2, ο κύριος Σταθάκης, ο πρόεδρος της Παναχαϊκής, εκπρόσωπος, εντάξει, στη συνείδηση των ανθρώπων, είστε άνθρωπος που ουσιαστικά παίρνετε τις αποφάσεις. Κύριε Σταθάκη, καταρχάς μία δήλωση για το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και για την κλήρωση, πώς την είδατε και πού οδεύουμε τελικά όσον αφορά την έναρξη. Πρώτα απ' όλα, ευχηθώ υγεία και καλή χρονιά σε όλους. Θέλω να πιστεύω ότι οι ημερομηνίες θα τηρηθούν και θα ξεκινήσουμε 15 Οκτωβρίου. Αυτό αποφασίστηκε. Έγινε και η κλήρωση. Κρίνεται ικανοποιητική. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε. Οι κληρώσεις, εντάξει, όλες δεν υπάρχουν εύκολες και δύσκολες κληρώσεις. Είναι τη στιγμή. Δεν τα κοιτάμε αυτά πολύ. Όλοι θα παίξουν με όλους. Όλοι θα παίξουν με όλους. Υγεία να υπάρχει, να γίνει ένα καλό πρωτάθλημα, να μπορέσει και φέτος η Παναχαϊκή που επανέρχεται στη Super League 2 να βοηθήσει και την εμπορικότητα του νέου αυτού πρωταθλήματος το 2022-2023 και όλα, όποιος, ο καθένας να πετύχει τους στόχους του. Τώρα, να γυρίσουμε λίγο σελίδα στη χθεσινή ημέρα που είναι μια, νομίζω, σελίδα που δεν θα θέλατε να τη θυμάστε ή γενικά δεν θέλετε να υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτή η σελίδα. Δεν θα θέλαμε να υπάρχει στο ποδόσφαιρο, δεν θα θέλαμε να τη ζήσουμε, αλλά επιβάλλεται να τη θυμόμαστε για πολλούς λόγους. Να προστατεύσουμε στο μέλλον, να προστατεύσουμε και την ομάδα μας και τους οπαδούς και τις αντιπάλους μας και τον φιλάθρο κόσμο από τέτοιες καταστάσεις. Και χθες ήταν, εντάξει, κάτι εμείς ήρθαμε να παίξουμε ένα φιλικό παιχνίδι, υπήρχε μια ένταση γενικότερα από κάποια πράγματα του παρελθόντος που υπηρετούσαν στελέχη της ομάδας μας σε άλλες ομάδες σε σχέση με τον Πανιόνιο. Εντάξει, τώρα είναι πολλά που μπορούμε να πούμε. Η συμπεριφορά δεν ήταν καθόλου καλή. Δεν αρμόζει στην ιστορία του Πανιωνίου. Σας καλύπτει η επίσημη ανακοίνωση του Πανιωνίου? Δεν με καλύπτει καθόλου. Και πώς να με καλύπτει, αφού δεν ζήτησαν καν επίσημα συγγνώμη. Οι άνθρωποι προφανώς φοβούνται να ζητήσουν συγγνώμη σε επίσημα και δημοσίως. Γιατί χθες στα αποδυτήρια ήρθαν και ζητάγανε συγγνώμη 100 φορές. Και 100 φορές ευχαριστώ που δεν κυνηγήσαμε λίγο την κατάσταση και με τους αρμόδιους, με τους φορείς και με όλους να πρέπει να γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω ότι το έχω μετανιώσει, αλλά πολλοί γύρω στην ομάδα το έχουν μετανιώσει. Αλλά εντάξει, εμείς δεν είμαστε ομάδα που θα πάμε να κυνηγήσουμε κάποιον εκτός αγωνιστικού χώρου, ειδικά σε φιλικά παιχνίδια. Οι άνθρωποι εκεί της δίκης κάνουν για αυτή την προσπάθειά τους. Δικό τους πρόβλημα είναι τι θα κάνουν με τους οπαδούς τους. Αλλά το να μου ζητάς συγγνώμη, να μας ζητείτε συγγνώμη και να μας λένε και ευχαριστώ 100 φορές στα αποδυτήρια και την επόμενη μέρα δημοσίως ούτε τυπικά μία συγγνώμη, νομίζω ότι είμαστε αναγκασμένοι να μην δεχτούμε τις χθεσινές συγγνώμες. Και η ζωή συνεχίζεται. Καλή επιτυχία σε όλους.